Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μπαρδούνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι είστε και ένας άνθρωπος που έχετε υπηρετήσει ενόπλες δυνάμεις ως αξιωματικός, άρα θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Με την άλλη οπτική, γιατί υπάρχει και μια άλλη οπτική, έτσι. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ερντογάν που προκαλεί, πήγε στον ΟΗΕ, έδειχνε κάτι φωτογραφίες που υποτίθεται ότι οι Έλληνες σκότωσαν μικρά παιδάκια, ότι προκαλούν στο Αιγαίο, ότι η Ελλάδα είναι επικίνδυνη κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Ερντογάν αυτά κατά την άποψή σας τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση? Πρέπει να προβληματιστούμε και να θεωρήσουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνει μια κίνηση κατά της χώρας μας? Έχει κάποιες πλάτες από πίσω και τα κάνει? Κατά την άποψή μας, η στάση, αν θέλετε, η επιθετικότητα, αναθεωρητισμό ή όπως αλλιώς μπορεί να το ονομάζουν κατά καιρούς τη στάση της Τουρκίας, δεν έχει ούτε τα βασικά στοιχεία τα οποία εκπορεύεται, δεν είναι ούτε η εσωτερική κατανάλωση, ούτε αν θέλετε η προεκλογική περίοδος στην οποία ήδη έχει μπει η Τουρκία, ούτε η ψυχοσύνθεση του Ερντογάν, και κυρίως δεν είναι στο DNA των Τούρκων, γιατί τα ακούμε και αυτό, δεν είναι αυτή η επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Τα αίτια είναι βαθύτερα, είναι συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που βρισκόμαστε, είναι οι ανταγωνισμοί στις μεγάλες δυνάμεις και φυσικά με των μεγάλων δυνάμεων στους οποίους, αν θέλετε, σε σημαντικό βαθμό είναι και η στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, όλα αυτά τα στοιχεία δεν αποτρέπουν την πιθανότητα να υπάρξει κάποια στιγμή και ένα επεισόδιο το οποίο θα φεύγει πέρα από τις φραστικές αντεγκλήσεις ή τις παραβιάσεις από ντρόνς ή αεροσκάφη. Δηλαδή να έχουμε ένα μίνι πόλεμο ή όχι μίνι, ίσως λίγο πιο ευρύτερο, δηλαδή αυτό που κατά κανόνα ονομάζεται ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο βέβαια θα είναι ολέθριο και για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον τουρκικό. Κύριε Παπαναστάση, λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εμείς προχωρούμε σε αυτή την ευθεία στήριξη του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρώπης, στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Στηρίζουμε και κάνουμε συμφωνίες με τον ΝΑΤΟ, διότι, είπε ο Πρωθυπουργός, κάποια στιγμή, αν ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας θέλει να στραφεί κατά της χώρας μας, να έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Πώς το προσεγγίζετε αυτό εσείς? Οι ισχυροί σύμμαχοι στους οποίους προστρέχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν κυβερνήσεις, εκεί πως η τουρκική επιθετικότητα κειμενόμενη, αυξανόμενη ή κάπως μειούμενη, υπάρχει δεκαετίες τώρα. Προσέτρεχαν σε αυτό. Εκείνο που είναι σημαντικό να πούμε και να καταλάβει ο ελληνικός λαός είναι ότι αυτοί οι ισχυροί σύμμαχοι δεν τους ανακαλύψανε σήμερα και τους προσεγγίζουμε. Ισχυροί εντός εισαγωγικών κατά τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μην δημιουργεί και κάποια σύγχυση. Υπάρχουν δεκαετίες τώρα, τις αρχές της δεκαετίας του 50, που η Ελλάδα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία επίσης. Φτάσαμε στο σημείο, την χρονιά που διανύουμε, να έχει επικαιροποιηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, μετατρέποντας, και το γνωρίζετε, το γνωρίζει ο κόσμος όλος, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε μια απέραντη αμερικανική επιθετική βάση με τους δύο βασικούς πυλώνες, την Σούδα, αεροναυτική βάση, και την Αλεξανδρούπολη, εξελισσόμενη σε μια νέα Σούδα, η οποία Αλεξανδρούπολη είναι η πύλη τροφοδοσίας των αμερικανικών και όχι μόνο δυνάμεων στο ουκρανικό μέτωπο, η βασική πύλη τροφοδοσίας ανεφοδιασμού. Τι άλλο να δώσω? Λέει όμως η κυβέρνηση ότι κάνοντας αυτή τη συμφωνία για την Αλεξανδρούπολη, η παρουσία των Αμερικανών εκεί θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους Τούρκους, αν θέλουν να κάνουν κάτι. Βεβαίως, είναι αυτή η λογική που αναπτύσσεται. Τι κρύβει όμως η κυβέρνηση και τι συσκοτίζει? Ότι μια επιθετική βάση του μεγέθους και της στρατηγικής σημαντικότητας της Αλεξανδρούπολης ως πύλη, αυτό που είπα προηγουμένως, μην είναι κάτι σπαταλάμε το χρόνο, ανεφοδιασμού κτλ. Αυτό το σημείο το γεωγραφικό αυτή τη στιγμή είναι τόσο σημαντικό για την Αμερική, αλλά επίσης τόσο επικίνδυνο για ποιον? Για τον αντίπαλο των ΗΠΑ στους ανταγωνισμούς αυτούς, στην υπεριαλιστική δύναμη που ανταγωνίζεται τη Ρωσία.
Άρα λοιπόν τι κρύβει η κυβέρνηση? Ότι την Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή την έχει στοχευμένη με τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να δώσει μια δύναμη η οποία απειλείται από αυτό το σημείο. Ενδεχομένως και με πυρηνικά όπλα. Να είναι στοχευμένη η Αλεξανδρούπολη. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει και μπαίνει στον ίδιο το λαό της Αλεξανδρούπολης και στον ελληνικό λαό. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή και αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση να δώσει αυτά τα πράγματα? Η απάντηση είναι απλή. Η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες, έχουν δέσει την χώρα πάνω σε ένα άρμα το οποίο λέγεται ΝΑΤΟ, λέγεται πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγεται συμφέροντα των μονοπωλίων των Αμερικανικών και όχι μόνο ξένων που στηρίζουν αυτές οι δυνάμεις. Γιατί λοιπόν ο ελληνικός λαός να διακινδυνεύει σε αυτό το επίπεδο την ύπαρξή του, την οντότητά του για τα συμφέροντα όλων αυτών των ξένων? Αυτό το ερώτημα μπορεί να τα απαντήσει ο λαός της Αλεξανδρούπολης, ή μήπως ισχύει αυτό το οποίο κάποιοι λένε και διαφημίζουν, που φυσικά δεν ακουμπάει το λαό της Αλεξανδρούπολης, ότι θα πουλήσουμε καφέδες, θα πουλήσουμε γλυκά, θα πουλήσουμε προϊόντα, θα αυξηθεί η εμπορευματική κίνηση της Αλεξανδρούπολης, τα οποία στην πορεία αποδείχθηκαν φυσικά, όπως έχουν αποδειχθεί και στον Παρισσό και άλλες περιοχές, τίποτα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο έχει σχέση με την γενικότερη κατάσταση διεθνώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διάβαζα σήμερα στο διαδίκτυο ένα ρεπορτάζ σε κάποιο, νομίζω, ξένο site που έλεγε ότι ένα μεγάλο μέρος των οπλικών συστημάτων που φεύγουν από το ΝΑΤΟ για να πάνε στην Ουκρανία καταλήγουν μέσω του μαύρου διαδικτύου σε τρίτα χέρια, κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι. Και μάλιστα λένε ότι τη οικονομική βοήθεια που έχει δοθεί από το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ στην Ουκρανία τους 7-8 τελευταίους μήνες είναι περισσότερο από ό,τι έχει δοθεί τα τελευταία 20 χρόνια στο Ισραήλ. Και έχω δύο ερωτήματα να σας ρωτήσω. Θεωρείτε εσείς, γιατί ξέρω το κόμμα σας τα ψάχνει αυτά, ότι υπάρχει θέμα με τα όπλα που πάνε εκεί και ότι ενδεχομένως να καταλήξουν αλλού, γιατί υπάρχουν και ελληνικά όπλα που πάνε? Και το δεύτερο ερώτημα, επίσης νομίζω σημαντικό. Εκεί έχουν πάει αρκετοί μισθοφόροι να πολεμήσουν, το διάβαζα και αυτό πάλι, οι οποίοι περισσότεροι ανήκουν σε διάφορες νεοναζιστικές οργανώσεις. Υπάρχει κίνδυνος με την εμπειρία που έχουν αυτοί στη μάχη, όταν γυρίσουν στις χώρες τους, ενδεχομένως και στην Ελλάδα, αυτοί να αποτελέσουν πηγές ανομαλίας στην λειτουργία του πολιτεύματος δημοκρατικού που υπάρχει? Ναι, ας πάμε στο θέμα των όπλων. Ξεκινήσουμε από το πρώτο σας ερώτημα. Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ροή από χώρες όχι μόνο του ΝΑΤΟ αλλά και έξω από αυτές τις χώρες, μια τεράστια ροή οπλισμού προς την Ουκρανία, όχι οπλισμού απλού, οπλικών συστημάτων μεγάλων, σύγχρονων κτλ. Το ζήτημα είναι, και θα φέρω ένα παράδειγμα πολύ σύντομο για να αντιληφθεί ο κόσμος τι λέμε, εδώ όταν παίρνουμε ένα αεροπλάνο, ένα Ραφάλ σήμερα, ένα χρόνο πριν εκπαιδεύονται πιλότοι στη Γαλλία για να το φέρουν στην Ελλάδα και άλλο ένα χρόνο μετά για να γίνει επιχειρησιακό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτός ο τεράστιος αριθμός ποικίλων και σύγχρονων όπλων τα οποία μπαίνουν στην Ουκρανία αναγκαστικά συνοδεύονται και από προσωπικό. Άρα δεν μπαίνουν μόνο όπλα στην Ουκρανία, μπαίνουν και σύμβουλοι χρήσης, εκπαιδευτές. Ας τους δώσει ο καθένας ό,τι όνομα θέλει. Ό,τι όνομα θέλει. Σημασία έχει, δεν μπαίνουν μόνο όπλα μέσα στην Ουκρανία, σκέτα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια ροή, η οποία είναι πραγματικά τεράστια. Και όχι μόνο όπλα, αλλά και ένα άλλο στοιχείο το οποίο διαμορφώνει την εξέλιξη των επιχειρήσεων είναι και οι πληροφορίες οι οποίες μπαίνουν. Πληροφορίες από δορυφόρους, πληροφορίες από εναέρια μέσα και ένα άλλο σωρό στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στην Ουκρανία. Βεβαίως και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τακτικού αποτελέσματος το οποίο βλέπουμε. Και βέβαια είναι πολύ πιθανό μεγάλος αριθμός αυτών των όπλων, χωρίς να μπορεί να τον προσδιορίσει κανένας, να πηγαίνει και σε άλλα χέρια. Η Ελλάδα λοιπόν πρωτοστατεί στην τροφοδοσία αυτή, στερώντας πολύτιμους πόρους, τους οποίους πολύτιμους με την έννοια της αμυντικής. Εννοείται για τα τεθωρακισμένα που πήραμε από τα νησιά. Όχι μόνο τεθωρακισμένα, εμείς αξιολογούμε
και την τελευταία σφαίρα η οποία έχει πληρωθεί από τον ιδρώτα του Έλληνα εργαζόμενου, είναι αδιανόητο να γίνεται κομμάτι του ματωμένου παζλ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες για το ότι έστω και τη μία σφαίρα, μάλιστα, αν θέλετε και σε συμβολικό, που δεν είναι συμβολικό πλέον όταν βλέπουμε εκατομμύρια σφαίρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τιμώντας τη σχέση του με το λαό, αποκάλυψε αυτά τα οποία δεν ήθελε κανείς άλλος να αποκαλύψει. Τι έχει πάει στην Ουκρανία. Και φυσικά στο ελάχιστο δεν μπαίνουμε στην διαδικασία διατήρησης του απορρίτου, απόρριτο ποιο. Γιατί υπήρξε και αυτή η άποψη εκπορευόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τον Υπουργό, ότι να προστατεύσουμε ποιον, τις ουκρανικές δυνάμεις ή τις ρωσικές ή τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Εδώ είναι απροκάλυπτα, γράφονται παντού. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν ούτε μομφές ούτε τίποτα. Η Ελλάδα λοιπόν προστατεί, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια ιεράρχηση, δεν ξέρω πόσο φερέγγια είναι, ότι είναι 8η στην προμήθεια πολεμικού υλικού σε αυτό το ματωμένο μέτωπο. Και φυσικά εμείς δεν διαλέγουμε πλευρά καλή ή κακή. Εμείς λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπει, δεν πρέπει να μπει ο ελληνικός λαός στο να διαλέξει έναν από τους δύο ληστές. Μάλιστα. Είτε είναι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι Ρωσία. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο για το κομμάτι των μισθοφόρων που πάνε. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, όπου κάναν ελέγχους σε δικούς τους, διότι θεωρούν ότι όλοι αυτοί είναι σε σκληρούς πυρήνες νεοναζί και πηγαίνοντας στην Ουκρανία και πολεμώντας αποκτούν μια στρατιωτική εμπειρία την οποία δεν ξέρει κανείς πώς θα την εκμεταλλευτούν στη χώρα που θα γυρίσουν πίσω. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Κοιτάξτε, υπάρχει. Είδαμε και σε προηγούμενα μέτωπα, στο Αφγανιστάν, στη Συρία και στη Γιουγκοσλαβία, αν θέλετε, να υπάρχουν μετακινούμενοι μισθοφόροι από διάφορες χώρες, ή μπορεί να ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι ήταν πραγματικά μετακινούμενοι. Ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στον πόλεμο και διεξάγουν επιχειρήσεις. Έχουν οι Αμερικάνοι την Blackwater, έχουν οι Ρώσοι αντίστοιχες. Από αυτούς τροφοδοτούνται. Και βέβαια στοιχεία αυτού του είδους, αυτού του φυράματος, δεν είναι καθόλου απίθανο να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε και από τη Συρία να μετακινούνται μαζικά μέσω Τουρκίας τεράστιος αριθμός Ισλαμιστών για να συμμετάσχουν στο παρελθόν, βέβαια, γιατί δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκεται σήμερα, στη Λιβύη. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος ο σκοτεινός πραγματικά πολύ εύκολα φαίνεται ότι γίνεται υποχείριο στις επιχειρήσεις των μεγάλων διαλυστικών δυνάμεων και στα σκοτεινά σχέδια τα οποία εξυφαίνονται και υλοποιούν, τα οποία πολλές φορές δεν θέλουν να εμφανίζονται και οι ίδιες αυτές δυνάμεις και χρησιμοποιούν όλο αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω για να φύγω έτσι από αυτά τα στρατιωτικό διεθνή θέματα. Το ΚΚΕ πιστεύει ότι η υπόθεση με τις υποκλοπές είναι θέμα ουσίας ή, όπως λέει η κυβέρνηση, ναι μεν είναι, αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες του Έλληνα πολίτη, καθώς τον ενδιαφέρει περισσότερο η ακρίβεια ή η εργασία του? Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι οι υποκλοπές δεν είναι θέμα παρακολούθησης Αντρουλάκη, ενός δημοσιογράφου ή του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από το 2016. Οι παρακολουθήσεις είναι συνυφασμένες με αυτό το κράτος όπως είναι δομημένο και με τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί η κυβέρνηση, τα οποία είναι τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας, της αστικής τάξης όπως λέμε εμείς. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Άρα οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι κάτι αυτόνομο. Πατάν και λειτουργούν πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο όσες βελτιώσεις και αν αποδεκεί, αν γίνουν σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι πάντοτε αυτό. Γιατί είναι δεμένο με αυτό το κράτος και τα συμφέροντα που στηρίζει. Αυτά τα συμφέροντα λοιπόν σε καμιά περίπτωση δεν είναι τα συμφέροντα του λαού. Και επίσης λέμε στον λαό ότι δεν πρέπει να εξοικειώνεται με αυτές τις λογικές και δεν πρέπει να αποδέχεται σε καμιά περίπτωση ότι οι μυστικές υπηρεσίες αυτές είναι και έτσι θα λειτουργούν.
γιατί ακούσαμε και το Φεδρό ότι τι να κάνουμε, αν δεν λειτουργήσουν έτσι θα γίνουν φανερές μυστικές υπηρεσίες. Ή αν θέλετε, ακούσα το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα στελέχη του στις παρουσιάσεις, στις συζητήσεις που γίνονται, άκουσαν και το άλλο. Ότι γιατί εσείς διαμαρτύρεστε, αφού και η Σοβιετική Ένωση είχε μυστικές υπηρεσίες. Υποθέτω θα το έχετε ακούσει και εσείς. Και αυτό βέβαια είναι αστείο, γιατί θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης πραγματικά υπήρχαν και πραγματικά λειτουργούσαν και δρούσαν για το καλό ποιου. Μάλιστα. Για το καλό του Σοβιετικού λαού. Ενώ εδώ πέρα στη χώρα μας που υπάρχουν οι μυστικές υπηρεσίες δρούν για το καλό μιας δράκας. Μάλιστα. Ανθρώπων οι οποίοι απομυζούν τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων και φυσικά εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, κύριε Παπαναστάση, και πρέπει να πάμε και στις διαφημίσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλά. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.